Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, η ομάδα από σήμερα έχει ένα διήμερο ρεπό, μετά τη χθεσινή μεγάλη μάχη με την ΑΕΚ. Αναμενόμενο, αφού είναι και η διακοπή. Οι παίκτες, ναι, οι παίκτες πάνε με τις εθνικές ομάδες, ευχή του... Πόσους διεθνείς έχει ο Παναθηναϊκός? Έχει αρκετούς, έχει τους Σλοβαίνους, έχει 7-8 διεθνείς. Ναι. Έχει τον Κλέν Χέσλερ. Μπράβο, είναι και Κουρμπέλης και... Έχει τον Μάγνουσον, έχει τον Κουρμπέλης και Ιωαννίδης με την δική μας εθνική. Ναι. Ο στόχος είναι βέβαια οι παίκτες αυτοί να πάρουν παιχνίδια, κατά πρώτο λόγο, και κατά δεύτερο λόγο να γυρίσουν υγιέστατοι όταν... Βασικότατο. Όταν την άλλη εβδομάδα, διότι είναι ένας... το να πάρουν παιχνίδια χρειάζεται για να μην μείνουν ανεργοί για 2 εβδομάδες. Διότι οι προπονήσεις και αλλιώς οι εθνικές ομάδες ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο χαλαρές από ό,τι στις... Ναι, βέβαια. Στους συλλόγους, και χρειάζεται οπωσδήποτε να πάρουν χρόνο συμμετοχής για να μην έρθουν... έτσι να έρθουν πιο έτοιμοι για τη συνέχεια των play-offs. Ναι. Εντάξει, το Παναθηναϊκό από τη μία υπάρχει έτσι ένα συνέστημα ότι η ομάδα άντεξε χθες σε ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών. Ένα παιχνίδι που για πρώτη φορά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ακόμα και αυτός ο άνθρωπος που δεν λέει κουβέντα, αναγκάστηκε να μιλήσει για τη διαιτησία και είπε μετά το παιχνίδι. Αυτό σκέφτηκα και εγώ όταν διάβασα τις δηλώσεις. Ναι, ότι είπε μετά το παιχνίδι ότι θα πρέπει να φέρουν τους καλούς ξένους διαιτητές. Εντάξει, είναι γεγονός ότι στον Παναθηναϊκό υπάρχει οργή για τη διαιτησία του Αμπάνοβιτς από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, και με τη φάση του Χατζησαφή το χέρι, και με τις 2 κίτρινες που δεν έχει δείξει τον Άμραμπατ, και με την συμπεριφορά του στη διάρκεια του αγώνα που ήταν σχεδόν όλες οι αποφάσεις ανάποδα, και ακόμα και για φάουλ και για πλάγια. Φάουλ πάνω στον Παλάσιο, ας πούμε, μετατράπηκαν σε φάουλ υπέρ της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα σε μία τέτοια φάση πανεκτός να δεχτεί 2 κίτρινες κάτι σωστές του Κουρμπέλ και του Ρούμπεν. Γενικά υπήρχε μία διαιτησία που στον Παναθηναϊκό τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν την έχουν ξαναζήσει ποτέ, από τότε που μπήκε το βάρος στη ζωή μας ποτέ ξανά. Αλλά η ομάδα ανταποκρίθηκε, η ομάδα στάθηκε μια χαρά. Ουσιαστικά έσβησε την ορμή της ΑΕΚ. Είχε μία μεγάλη τριπλή ευκαιρία να σκοράρει με τον Ματσίνη, τον Ιωαννίδη και τον Τζέριν. Ήταν ίσως η πιο καθαρή ευκαιρία του αγώνα, διότι ο Ιωαννίδη είναι απέναντι από την αιστεία. Θα μπορούσε να στείλει στη γωνία την μπάλα. Είχε φυσικά και η ΑΕΚ τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ρότα. Αλλά σε γενικές γραμμές ο Παναθηναϊκός για άλλο ένα παιχνίδι φετινό με την ΑΕΚ ουσιαστικά έσβησε την ορμή της. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφεια. Το πρώτο είχε χάσει από μια φάση που έγινε μετά τη ρήψη της σκοτίδας. Το δεύτερο ουσιαστικά δεν κινδύνευσε, με ξέρεις τη φάση αυτή. Στο πρώτο ανέτρεψε το σκορ και θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ στα δοκάρια που είχε τότε με τον Αϊτόρ και τον Παλάσιος. Υπάρχει μια ικανοποίηση για την εικόνα της ομάδας και για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός στα τελευταία παιχνίδια, μετά την είδα από την Τρίπολη, έχει 5 νίκες και 2 ισοπαλίες με 11 γκολ. Η άμυνά του έχει βρει πάλι τα πατήματά της. Την καλή της μορφή. Η επιστροφή του Μάγνουσον σίγουρα έχει βοηθήσει στο κομμάτι αυτό. Ο Μάγνουσον δίνει μια πολύ μεγάλη σιγουριά με την μπάλα στα πόδια στο build-up που επιχειρεί ο Παναθηναϊκός. Το είδαμε και χθες αυτό. Και η παρουσία του δίπλα στο Σέγκεφελτ βελτίωσε και τον Σέγκεφελτ. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί το Σέγκεφελτ έκανε χθες το καλύτερο του παιχνίδι. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η ομάδα έδειξε χθες ότι έχει τις ψυχικές δυνάμεις να ανταποκριθεί και στις πιο δύσκολες έδρες κάτω στις πιο αντίξωες συνθήκες. Ο Γιοβάνος, ο οποίος δεν είναι ευχαριστημένος, γιατί όπως είπε μετά το τέλος του αγώνα, στόχος είναι η νίκη και μόνο αυτή. Ναι. Και η ευχαρίστηση έρχεται μόνο αν η ομάδα κερδίζει. Είναι όμως ένα αποτέλεσμα το οποίο διατηρεί τον Παναθηναϊκό στην κορυφή, με καλή ψυχολογία για τη συνέχεια, και όταν επιστρέψει από τη διακοπή θα πρέπει να κάνει στα παιχνίδια που μεσολαβούν μέχρι το Πάσχα 3 νίκες για να είναι σίγουρος, εάν κάνει 3 νίκες στα μάτς με Βόλο, Άρη και Ολυμπιακό, ότι θα αυξήσει τη διαφορά από το δεύτερο. Εάν γίνει αυτές οι 3 νίκες, η συγκομιδή είναι το 3-3. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Παναθηναϊκός θα αυξήσει τη διαφορά από το δεύτερο και θα μπει με ακόμα καλύτερη ψυχολογία στην συνέχεια των play-offs. Να πούμε ότι ο Ανίδης εχθές έπαιξε με ενέσεις, είχε τρομερούς πόνους στο πόδι από κλωτσιά που είχε δεχθεί στο μάζο τον Ατρόμητο. Τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας δεν έκανε προπόνηση. Την παραμονή του αγώνα δυσκολευόταν ακόμα και να περπατήσει. Η συμμετοχή του αποφασιστική τελευταία στιγμή ήταν πολύ μεγάλη επιθυμία του ποδοσφαιριστή. Και η νοοτροπία του Ιωαννίδη και το γεγονός ότι ήθελε τόσο πολύ να παίξει δείχνει και
το μέταλλο που έχει αυτή η ομάδα και το πώς έχει μετατρέψει ο Γιωβάνοβιτς μια ομάδα όπως την βρήκε σε μια ομάδα με παίκτες που θυσιάζουν το προσωπικό, τον εαυτό τους προς όφελος της ομάδας. Δεν νομίζω πολλοί παίκτες της Ιωαννίνη θα έπαιζαν χθες, αλλά έπαιξε, ήταν δραστήριος, όσο έπαιξε ήταν καλός. Εντάξει, μην κοιτάμε που έχασε τον γκολ, βρέθηκε στη φάση και νομίζω ότι η παρουσία του, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δημιούργησε καταστάσεις μαζί με τον Ματσίνη. Mm-hmm. Τάσο, ναι. Υπάρχει κάποια ή θα υπάρξει, προκύπτει από το ρεπορτάζ, κάποια αντίδραση στα όσα έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της μέρας με τις ανακοινώσεις? Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο ότι αυτό που θέλει ξεκάθαρα είναι ότι οι διαιτητές οι επόμενοι που θα έρθουν στα παιχνίδια των πλέι-οφ να είναι ελίτ διαιτητές. Mm-hmm. Το έχει ξεκαθαρίσει, το έχει πει, δεν θέλει άλλους Νταμπάνοβιτς. Οπότε στο κομμάτι αυτό είναι πεντακάθαρη θέση και θα την εκφράσει και στη συνάντηση του Αγίου με τον κύριο Μπένετ. Τώρα από εκεί και πέρα οι διαιτητές αυτοί φυσικά και πρέπει να ορίζονται από την ΕΠΟ, mm-hmm. από κανέναν άλλον. Απλά πρέπει να είναι διαιτητές ελίτ. Αυτή είναι η θέση του. Με αυτήν την απόφαση, αν ληφθεί, θα έχει ήσυχο το κεφάλι του. Γιατί αν έρθουν και άλλοι Νταμπάνοβιτς, σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα στη συνέχεια και μπορεί να την ακούει το πρωτάθλημα στην αέρα. Σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα για όλους, θα πω εγώ. Αυτό ξέρω. Τώρα θέση επίσημη δεν υπάρχει, ναι. αλλά αυτό ουσιαστικά είναι το σκεπτικό του Παναθηναϊκού για τη συνέχεια. Ωραία. Τάσο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε, για χαρά. Να είσαι καλά.